Το μεγαλύτερο asset για μια επιχείρηση είναι ο κόσμος. Όταν έχεις τους σωστούς ανθρώπους στην ομάδα σου, μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Να νιώθουν και να δουλεύουν πραγματικά σαν ομάδα. Να υπάρχει κοινός στόχος. Ποιοι είμαστε, πού πάμε, πώς πάμε, με τι pace κινούμαστε. Πρέπει να υπάρχει ένας κοινός ρυθμός. Και φροντίζουμε όλοι να τραβήσουμε λίγο κάποιον που ο οποίος μπορεί να είναι λίγο πιο αδύνατος, λίγο πιο αργός. Προσπαθούμε λίγο να συγκρατήσουμε ενθουσιασμό. Προσπαθούμε γενικά να εργαζόμαστε με στόχους, με πλάνο, εννοείται. Να είμαστε ευέλικτοι και πάντα υπάρχει και action plan. Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του WebR Spotlight. Σήμερα έχω μαζί μου την Ευγενία Ηροδότου, CEO της Energy Intel. Γεια σου Ευγενία μου, καλώς ορίσες. Γεια σου Παντελή μου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σε βλέπω. Κι εγώ. Χαθήκαμε τον τελευταίο καιρό. Όντως. Με την Ευγενία συνεργαζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια. Χαίρομαι που είσαι μαζί μας, να μοιραστείς μαζί μας κάποια συμβουλές για το ακροατήριο μας και να κάνουμε συζήτηση περί marketing, επιχειρήσεων και sustainable living γενικότερα. Mm-hmm. Ξεκινήσω από την πρώτη βασική ερώτηση προσωπική, επειδή actually είδα από τις ερωτήσεις που ήθελα πάντα να σου κάνω μόλις σε γνώρισα. Μια γυναίκα, CEO, σύζυγος, μητέρα, σε ένα χώρο που γενικώς είναι αντροκρατούμενος, το μηχανολογικό. Πώς είναι αυτή η εμπειρία και πώς είναι οι προκλήσεις σου σε αυτόν τον χώρο? Παντελή μου, η αλήθεια είναι ότι δεν σου κρύβω ότι άρχισε να γίνεται λίγο κουραστική η συγκεκριμένη ερώτηση, καθώς θεωρώ και πιστεύω ότι πραγματικά δεν έχει καμία σημασία αν είσαι γυναίκα ή άντρας. Το σημαντικό είναι να είσαι σωστή και σωστός επαγγελματίας. Με την ίδια λογική και εσύ είσαι ένας άντρας, σύζυγος, CEO και μπαμπάς. Ακριβώς. Άρα, ποια είναι η διαφορά μας? Κατά τη δική μου άποψη, καμία. Καθώς και η δική σου η σύζυγος είναι καριερίστρια, ενώ έχει την δουλειά της, η οποία είναι πολύ απαιτητική. Άρα, υπάρχει κάποια διαφορά? Έχω το αντίθετο πρόβλημα, είναι επειδή ο χώρος μας είναι γυναικοκρατούμενος του marketing. Ναι, ωραία. Και τούτο είναι λίγο σχετικό. Από τη στιγμή που είσαι επαγγελματίας και εργάζεσαι σωστά, θεωρώ ότι κερδίζεις το σεβασμό από το περιβάλλον σου, χωρίς να σημαίνει ότι το κερδίζεις γιατί είσαι γυναίκα ή το κερδίζεις γιατί είσαι άντρας. Σίγουρα, λίγο πιο δύσκολο το να βρίσκεις, ας πούμε, σε μια αίθουσα 8 άτομα, εκ των οποίων οι 6-7 είναι άντρες, και να πρέπει να συζητάς, να αποφασίσεις, να διαφωνήσεις κτλ. Όμως, ομολογώ ότι δεν μπορώ να πω ότι παίρνω άσχημα, να είμαι ειλικρινής. Και η αλήθεια είναι ότι χαίρω αρκετής εκτίμησης και σεβασμού, τουλάχιστον από το περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι εγώ. Ίσως έχει να κάνει και με τη δική μου προσωπικότητα, γιατί είμαι πολλά έτσι ήρεμος άνθρωπος. Δεν επιβάλλομαι αυταρχικά. Νιώθω ότι έχω κάποια χαρακτηριστικά, ίσως σαν γυναίκα, τα οποία δένουν με το ανδροκρατούμενο περιβάλλον. Θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο και δύσκολο. Η πρόκληση γενικά, εντάξει, τελευταία χρόνια σίγουρα βλέπουμε σε όλα τα positions άντρες και γυναίκες εντίθεται θέμα. Και οπωσδήποτε η συζήτηση είναι περί τούτου. Εμένα παραπάνω το κομμάτι γενικά που μου κάνει εντύπωση στο συγκεκριμένο θέμα είναι το γεγονός ότι όταν βγεις έξω, ας πούμε, γενικά και ρωτήσεις τον κόσμο για το χώρο των μηχανολογικών και των φωτοβολταϊκών κτλ. Και το μάλλον μεταφέρνω το παραπάνω όχι μόνο στην προσωπικότητα σου, αλλά γενικά και στην εικόνα της Energy Intel. Είναι κάτι που ξεχωρίζει και νομίζω ότι τούτο ίσως είναι κάτι που μετάφερε και εσύ ίδια. Ναι. Να σου πω κάτι όμως. Και προς την εικόνα της Energy Intel. Ο ρόλος μου στην Energy Intel δεν είναι
δεν είναι σαν μηχανολόγος. Είμαι καθαρά business development. Mm. Είμαι στο business development της εταιρείας, στο strategic development, στο financial, στο marketing στα τελευταία χρόνια, το οποίο, το οποίο μου αρέσει και με ξεκουράζει πολλά τα υπόλοιπα. Οπότε νιώθω ότι δεν με επηρεάζει. Σέβομαι τις εισηγήσεις των μηχανικών της εταιρείας. Δεν σου κρύβω βέβαια ότι μετά από 17 χρόνια που είμαι involved σε τούτο το κομμάτι πλέον, κατέχω αρκετές γνώσεις και στο μηχανολογικό κομμάτι. Τουλάχιστον έχω μια άποψη για κάποια πράγματα, αλλά δεν θεωρώ ότι να αποφασίσω εγώ, ας πούμε, τι μηχανήματα να αγοράσουμε για κάποιο project. Εγώ απλά να επέμβω στο κομμάτι το χρηματοοικονομικό, στο κομμάτι επένδυση, στο κομμάτι πληρωμών, στο κομμάτι προβολής. Πολλά διαφορετικός ο ρόλος μου. Και για να δουλέψω εγώ, χρειάζομαι τη συμβουλή και τη συμβολή των μηχανικών, αλλά και για να δουλέψουν οι μηχανικοί, χρειάζονται το δικό μου support. Και έτσι πρέπει να είναι κατά την άποψη. Ναι. Διότι ειδικά σε μικρές μισές επιχειρήσεις για δομένα Κύπρου, όπως εσείς, είναι κάτι που βλέπουμε πολλά συχνά να με γίνεται σωστά. Και σημαντικό ακόμα και εσύ που εννοώ είσαι συνειδιοκτήτρια και έχεις τον ρόλο, να μπορείς να αντιληφθείς τη θέση σου και να επεμβαίνεις στις περιοχές που είσαι καλή, που μπορείς να επηρεάσεις και που γνωρίζεις και να ξεχωρίσεις το κομμάτι που ονομάζεται επιχειρηματικό, που το τεχνικό, που είναι κάτι που βλέπουμε συχνά σε άλλες επιχειρήσεις να το ίδιο, να βλέπεις ανθρώπους που είναι τεχνικοί και προσπαθούν να διοικήσουν μια επιχείρηση που είναι δύσκολο ή κάποιους άλλους που η δουλειά τους είναι επιχείρηση και προσπαθούν να επέμβουν τεχνικά σε κάτι που δεν γνωρίζουν. Άρα εσύ το κομμάτι είναι διασφαλίσατε το και χωρίσατε το, θεωρείς σωστά στην Energy. Ναι, πάρα πολλά σωστά. Και το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι ενώ εργαζόμαστε σαν ομάδα, ο καθένας ξέρει πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο ρόλος του και αποφασίζει και γιατί αποφασίζει. Θα επέμβω εγώ στη δουλειά του μηχανικού μου. Θα επέμβω στο σχεδιασμό του, ούτε στο πώς να εξυπηρετήσει τον πελάτη ή τι λύσεις να δώσει. Ξέρει όμως ότι, on the other hand, ότι είμαι εκεί. Ναι. Και επειδή στην εταιρεία μας ο μέσος όρος ηλικίας είναι 26-27 χρονών, αντιλαμβάνεσαι ότι δηλαδή, τους περισσότερους τους περνώ σχεδόν 20 χρόνια. Καλώς, άρα είμαι και έναν είδος τροφοδότηση, πληροφορίας, γνώσεις για πολλά πράγματα, γιατί έχουν όρεξη να μάθουν και business, και marketing, και accounting, ρωτούν. Οπότε, όπως και εγώ μαθαίνω που τα παιδιά πάρα πολλά πράγματα, τεχνολογία, μηχανολογία, γιατί είναι έτσι, γιατί είναι έτσι, γιατί είναι έτσι χρώμα το σύρμα, γιατί πάρα πολλά πράγματα. Έτσι πρέπει. Οπότε, ναι. Πάμε να δούμε ακόμα ένα άλλο θέμα, το οποίο ξανά έκαμε εντύπωση και πριν μερικά χρόνια όταν γνωριστήκαμε, ακόμα και πριν ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας στο marketing και γενικότερα στη ψηφιακή σας παρουσία. Έκαμε εντύπωση ότι από πολύ νωρίς η Energy Intel είναι από τις λίγες εταιρείες και του κλάδου σας, αλλά και του μεγέθους σας που ασχολείται αρκετά με την επικοινωνιακή παρουσία και την προβολή. Και λέω για μένα ακόμα και σαν part του χώρου μου έκαμε εντύπωση, διότι είναι κάτι που συνήθως δεν βλέπεις στην Κύπρο όταν μιλάς για μεγέθη επιχείρησης 20 με 30 άτομα προσωπικό. Και φυσικά για μένα εν τούτο το σωστό και όντως όλες οι επιχειρήσεις θεωρώ ότι πρέπει να ασχολούνται με την παρουσία τους. Και εμένα έκανε ακόμα περισσότερη εντύπωση για σας το γεγονός ότι δεν ήταν επιφανειακή η προσέγγιση. Δηλαδή όταν λέμε να έχουμε ψηφιακή στρατηγική ή marketing strategy, δεν εννοούμε απλά να κάνουμε post στο Facebook και να έχουμε μια βασική σελίδα.
που κάνουν όλοι ή να διαφημίζουμε προσφορά τα φωτοβολταϊκά στο Instagram κτλ. Μιλώ για ευρύτερη, σοβαρή προσέγγιση, επικοινωνία που άγγιζε και κεφάλαια όπως το CSR, company values κτλ. Άρα, για να με μακρηγορήσω, πέρα από το τι κάνετε σήμερα, εγώ νιώθω από τη στιγμή που σας γνώρισα ότι το θέμα παρουσία μια εταιρεία, να μην πω μόνο επικοινωνία, εβάλετε το πολλά νωρίς μες στα θεμέλια. Και θεωρώ ότι είσαστε που τις λίες οι πρώτες εταιρείες που δώσετε τόσο μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και στην παρουσία που πέρασε μια εταιρεία προς τα έξω. Άρα τώρα έτσι και μετά από μερικά χρόνια, γιατί θεωρείς, ενώ από τότε, πόσο σημαντικό θεωρείς πρέπει να δουν το πράγμα σε μια επιχείρηση του μεγέθους του δικού σας. Και λέω το πάντα με γνώμονα ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Κύπρο του μεγέθους του δικού σας δυσκολεύεται πάρα πολλά να ανταποκριθεί σε τον το κεφάλαιο. Η Energy Intel έχει ένα story, το οποίο ξεκινά από αρκετά χρόνια πριν, δηλαδή είμαστε σχεδόν 17 χρονών εταιρεία. Τούτον το story εξελίχθηκε να είναι ολόκληρη κουλτούρα. Κάτι το οποίο το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι είναι μέσα στην εταιρεία. Και οι συνεργάτες οι οποίοι έχουν την καθημερινή επαφή μαζί μας. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρει και η αγορά. Να το ξέρει και ο κόσμος ο οποίος μπορεί να μην είναι καν πελάτες μας. Και θεωρώ ότι επετύχαμε το πράγμα. Δηλαδή, έχει πάρα πολύ κόσμο που γνωρίζει την εταιρεία μας, γνωρίζει τις δράσεις της εταιρείας μας, τις δραστηριότητες μας, τα προϊόντα μας, χωρίς να είναι πελάτες μας. Είναι το λεγόμενο branding, brand awareness. Το branding εγγύνων που δουλεύει που μόνο του και φέρνει πωλήσεις. Έναν ισχυρό brand εγγύνων που να κάνει την αγορά, τον καταναλωτή, τον πιθανό πελάτη ή τέλος πάντων τον οποιοδήποτε ενδιαφέρεται, να νιώσει, να εμπιστευτεί την εταιρεία και τα προϊόντα της εταιρείας. Και εννοείται παντελήμου ότι δεν επενδύουμε μόνο στον branding και στη διαφήμιση. Παράλληλα, επενδύουμε πάρα πολλά και στην ποιότητα των προϊόντων μας και στις υπηρεσίες μας. Είναι κάτι το οποίο γίνεται παράλληλα. Οπότε, ναι μεν το branding βγαίνει προς τα έξω, είτε με έναν απλό post στο Facebook, είτε με μια αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας, είτε μέσα από αρθογραφία, μέσα από παρουσιάσεις, τα οποία όμως όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι βγαίνουν προς τα έξω, αλλά υπάρχει κάτω μια στρατηγική και έναν πλάνο. Τι θέλουμε να βγάλουμε, τι θέλουμε να πούμε, τι θέλουμε να δείξουμε. Και υπάρχει και μια συνοχή ανάμεσα στα post και στην πληροφορία. Στόχος μας είναι ναι, να μοιραστούμε κάποια ωραία έτσι, στοιχεία της εταιρείας μας που χαρακτηρίζουν την κουλτούρα μας, τη φιλοσοφία μας, του ποιοι είμαστε. Γιατί είναι ωραία να ξέρουν ο κόσμος τι γίνεται μέσα στην εταιρεία, τι γίνεται πίσω από τα γραφεία. Αλλά on the other hand, δίνουμε και πάρα πολύ γνώση και πληροφορία στην αγορά. Συν ότι προσπαθούμε μέσα από έτσι κάποιες αναρτήσεις να ενδυναμώνουμε και παραπάνω τον brand μας. Μετρήσιμα θεωρείς ότι τούτον βοήθησε σας στις πωλήσεις? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Η εξωστρέφεια που βγαίνει μέσα από τα media, ειδικά έτσι τα τελευταία 2-3 χρόνια, είναι τα σχόλια τα οποία ακούμε, είναι απίστευτα από φίλους, από πελάτες, από... δηλαδή είναι φοβερό το πόσο να αρέσει στον κόσμο τούτον ούλον τούτη ούλη φασαρία που γίνεται ενός through the media, είναι απίστευτο. Το σημείο που εμένα προσωπικά ενθουσιάζει με και ως συνεργάτης σας, αλλά ακόμα και πριν συνεργαστούμε, είναι κάτι που ήδη εκάμνεται με κάποιον άλλο βαθμό. Είναι το γεγονός ότι ευρύτερα το branding της Energy και η επικοινωνιακή στρατηγική δεν βασίζεται τόσο πάνω στην πώληση.
Και λέω το πάντα συγκρίνοντας και με τον ανταγωνισμό, που ενώ αν μπούμε εύκολα στα websites τους ή στα social media pages τους, να δούμε συνήθως προσφορές προϊόντων, πολλά πιο aggressive, τέλος πάντων τακτική πώλησης. Εν αντιθέση, η Energy Intel γενικά έχει μια προσέγγιση η οποία είναι να δώσει γνώση, να εμπνεύσει, να εθαρρύνει. Γενικά, εντάξει, βοηθά φυσικά και ο χώρος και ο προϊόν, επειδή είναι κάτω από την ομπρέλα του Energy, του Sustainable Living κτλ. Μεγάλο bet τον το πράγμα. Γενικά, δεν είναι εύκολο να πεις σήμερα μια επιχείρηση να επενδύσει λεφτά στον branding, στη γνώση και στην ευρύτερη επικοινωνία που έχει αγαμή σχέση με το πώς να κάνω σωστές σχέσεις με το κοινό μου παρά να πουλήσω. Και θέλει χρόνο και υπομονή για να το πετύχεις. Τώρα με την εμπειρία σου θεωρείς ότι τούτον ενόντως η σωστή οδός που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις. Ενώ βλέπεις ότι ο δικός σας πελάτης και ο καταναλωτής εκτιμά το πράγμα, αναγνωρίζει το, άξιζε τον κόπο. Κοίταξε, Παντελή μου, προσωπικά δεν θεωρώ ότι υπάρχει λάθος και σωστό. Το σημαντικό είναι τι μπορείς να υποστηρίξεις εσύ. Εμείς μπορούμε να υποστηρίξουμε το slow movement. Να μην είμαστε aggressive. Και νομίζω συζητήσαμε το πάρα πολλές φορές. Ναι, κάθε φορά που έχουμε έτσι reporting και discussions, πάντα λες μου, Ευγενία, να γίνουμε λίγο πιο aggressive. Να γίνουμε, Παντελή μου, ok. Δεν είναι κάτι που μας εκφράζει. Το aggressive είναι μέσα στο χαρακτήρα της εταιρείας μας. Ούτε μες στη φιλοσοφία, ούτε στον τρόπο που δουλεύουμε. Καταρχήν, ξέρουμε πάρα πολλά καλά ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Ξέρουμε πάρα πολλά καλά πόσο καλοί είμαστε και πού είμαστε πολλά καλοί. Σεβόμαστε τον ανταγωνισμό, αλλά από την άλλη αρέσκει μας να διαφοροποιούμαστε και στο marketing και προϊόντικά και στις υπηρεσίες μας και στον τρόπο να προσεγγίσουμε μια κατάσταση, ένα πρόβλημα, στον τρόπο να δώσουμε λύσεις. Μας αρέσει να δίνουμε λύσεις, δεν μας αρέσει να πουλούμε προϊόντα. Μας αρέσει να πουλούμε προσφορές. Θέλουμε να δώσουμε λύσεις. We sell solutions. Τούτον εντό. Ναι, solution μπορεί να μην είναι κάτι, μπορεί να μην έχεις πρόβλημα. Μπορεί απλά, ξέρω εγώ, να θες να χτίσεις ένα σπίτι και να είναι fully sustainable, smart. Πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιες λύσεις για σένα, για τον Παντελή. Αλλά φέρνεις μου το συχνά το συνδυασμό της ποιότητας, της εξυπηρέτησης και του γενικά του value που πρέπει για μια επιχείρηση πέρα από το προϊόν. Όπως το εισπράττω εγώ είναι ότι βασικά τι που αντιλαμβάνομαι ότι θες να πεις είναι ότι δεν είναι αρκετό μόνο να φωνάζεις και να μιλάς, αλλά πρέπει να μπορείς να είσαι σε θέση να το υποστηρίξεις. Mm-hmm. Και να μην κάνεις claims τα οποία δεν μπορείς να προσφέρεις. Άρα όντως έναν καλό marketing πρέπει να συνδυάζεται και με... Πρέπει να είσαι σε θέση του deliver. Ναι. Εντάξει. Το να λέεις κάμνο, βάλω, έχει και φορές που μπορεί να μην διεκδικήσουμε καν κάποια έργα, γιατί απλά ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε deliver. Όχι γιατί δεν μπορούμε ή δεν ξέρουμε. Έχουμε γεμίσει με έργα, για παράδειγμα. Οπότε, γιατί να πάρω, γιατί να φέρω τούτο το project μέσα στην εταιρεία μου, από τη στιγμή που δεν θα μπορώ να ανταποκριθώ και απλά να εκτεθώ. Ναι. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Γιατί μέρος της ποιότητας και το timing. Ξέρεις, ξεφύγαμε λίγο από το θέμα του marketing, αλλά έχεις δίκιο, όντως πολλές φορές δεν το λαμβάνουμε υπόψη ή ξεχνούμε το, κατά βάθος γνωρίζουμε το και κρατώντας το σημείο που είπες, όταν χτίζουμε τις στρατηγικές μας, είτε εμείς σαν agency, είτε η οποιαδήποτε επιχείρηση, σημαντικό είναι που ετοιμαζόμαστε να δημιουργήσουμε ή να πούμε ή να περιγράψουμε προς τα έξω. Και, by the way, είναι κακό το μπορώ να πω τώρα. Πρέπει να είμαστε σε θέση να το υποστηρίξουμε. Δηλαδή, αν θα κάνουμε ένα claim, πρέπει να το υποστηρίξουμε. Mm-hmm. Και όντως βλέπεις αρκετές φορές που
και πλέον με το σύγχρονο κόσμο που ζούμε, το social media και τη νέα γενιά, το πράγμα δεν περνά παρατηρήτο. Πολλές φορές βλέπεις πολλά επιθετικές εκστρατείες επικοινωνίας, brands που γνωρίζουμε και αγαπούμε, και μετά, ας πούμε, στην πραγματικότητα, είτε ξέρω εγώ, ένα φαγητό ή ένα αναψυκτικό, είτε μια υπηρεσία, δεν είναι το πράγμα που είδες στη διαφήμιση. Και το κοινό τιμωρά μακροπρόθεσμα τον brand. Άρα, σημαντικό και κρατώ τον που είπε, και εμείς ως marketeers, να έχουμε πάντα αντίληψη το τι υποσχόμαστε βασικά. Και είναι κακό πολλές φορές να κάνεις λίγο tone down την επικοινωνία σου. Είναι και ένα είδος σεβασμού προς τον πελάτη. Το να λέεις, καμιά φορά να πεις συγγνώμη, δεν μπορώ να κάνω τούτο όπως μου το ζητάτε, ή δεν γίνεται τούτο, ή δεν θα φέρει το αποτέλεσμα που θέλεις. Εν και κακό. Εννοείται, και να σου πω και κάτι, Παντελή μου, ο κόσμος πλέον, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, είναι πιο εκπαιδευμένος, είναι πιο μορφωμένος, έχει πράγματι άποψη, δεν μπορείς να περιπέζεις στον κόσμο. Οπότε... Μακροπρόθεσμα σίγουρα θα σου βγει σε καλό. Ναι. Που τις μένουμε ακόμα λίγο στο marketing, που τις ενέργειες που γίνονται στην επικοινωνία της Energy Tel, και το ρωτώ εδώ έτσι για να πιάσει και λέει site ο κόσμος που μας βλέπει ή μας ακούει στην περιοχή του small business, τέλος πάντων, ενώ τρέχεται ενέργειες, press releases, συνεντεύξεις, βίντεο, Facebook, Instagram, content marketing κτλ. Ποιες που θεωρείς εσύ ότι είναι πιο effective, πιο αποδοτικές ή με κάποιον τρόπο να κατάφερες να μετρήσεις ότι έκαναν impact στο branding σας και στις πωλήσεις. Συνήθως, ό,τι έχει να κάνει με βίντεο, πάρα πολλά. Εντάξει, όταν παρουσιάζουμε ένα άτομα της εταιρείας επίσης, έτσι άμα φκένει το πολλά ανθρώπινο ύφος της εταιρείας, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Και κάποια άρθρα κάποιες φορές, δηλαδή πολύ ενδιαφέρον άρθρα ή άρθρα τα οποία, μέσα από τα οποία ευκάλαμε έτσι καθαρή πληροφορία και ενημέρωση, ειδικά σε διάφορα σχέδια, επιχορηγήσεις ή καθαρά άμεσες απαντήσεις σε θέματα που ενδιαφέρεται ο κόσμος. Ναι, αλλά κυρίως θα έλεγα τα βίντεο. Το βίντεο ως μέσο, όντως είναι κάτι που συζητούμε συχνά και πλέον είναι εμφανέστατο και μετρήσιμο ότι κερδίζει πολύ να τα έχω. Έτσι αγιώς βλέπουμε το ξεκαθαρά και από τις πλατφόρμες ότι το σπρώχνουν. Ενώ και το Facebook και το Instagram, προφανώς και το TikTok. Αλλά εξακολουθεί να είναι ένα μέσο το οποίο εμπούτα πιο δύσκολα να δημιουργήσεις. Και συνήθως πέραν που ενώ τις υπηρεσίες που μπορείς να αγοράσεις για να έχεις βίντεο και αμέσως έξω, εγώ συνήθως εθαρρύνω τους πελάτες μας να κάνουν και τρόπους παραγωγής βίντεο πιο casual και πιο αυθόρμητους μέσα από την καθημερινότητα. Και μικρά βίντεο, Παντελή μου, γιατί ο κόσμος δεν έχει χρόνο να παρακολουθεί για μια ώρα, ας πούμε, βίντεο ή μισή ώρα. Catchy, smart, funny καμιά φορά, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη πραγματικά να ξεκουραστεί και να ακούσει κάτι πιο ευχάριστο και πιο έτσι, κάτι που μπορεί να τον κάνει να χαμογελάσει ή να νιώσει ωραία σαν άνθρωπος, να πάρει ένα μήνυμα ίσως θετικό. Και το βίντεο είναι κάτι που επειδή συνδυάζει και κίνηση και εικόνα και ήχο, συνήθως είναι πιο έτσι... Ναι, σίγουρα είναι ένα μέσο που πρέπει να βρούμε τρόπους να το αξιοποιούμε παραπάνω. Το άλλο σημείο που είπες για το προσωπικό, εγώ βάλω το μέσα στην κατηγορία
της εμπιστοσύνης και παραπάνω του authenticity πλέον που μια λέξη που ακούμε συχνά το τελευταίο διάστημα γενικότερα στον χώρο του marketing και της προβολής λόγω του ότι πολλά από τα brands ή που τις δημοσιότητες τέλος πάντων προσπαθούν να κάνουν να δώσουν κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό ή πέραν το normal ή να το επεκτείνουν παραπάνω από εκείνο που είναι. Και νιώθω ότι ο κόσμος πλέον για να συνδεθεί και για να σε εμπιστευτεί και για να αγοράσει τελικά από σένα θέλει να νιώσει τον το authenticity, την πραγματικότητα, ότι είμαι δαμέ, είμαι πραγματικοί άνθρωποι, πραγματικοί εργαζόμενοι, απλοί, όχι υπερβολικά πράγματα και είμαι δαμέ για να σε εξυπηρετήσω. Ήθελα να σε ρωτήσω για το είναι κάτι που βλέπετε και στην επαφή σας με τους πελάτες γενικά επειδή είσαστε μια εταιρεία που εγκρίφηκεται. Είπες το και πριν εσύ, ό,τι γίνεται με καλή έννοια μοιράζεστε το. Βλέπεις το ότι το στοιχείο εκτιμάται από τους πελάτες? Πάρα πολλά. Mm-hmm. Πάρα πολλά. Έχουμε πελάτες που μπορεί απλά να περάσουν να μας πουν γεια. Έχει πελάτες που μπορεί να επιλέξουν να έρθουν στο γραφείο ενώ ξέρω εγώ, ας πούμε, θα μπορούσαν να στείλουν με έναν email κάτι γιατί θέλουν να πούν γεια, ξέρω εγώ, της Ρέιτσελ, ας πούμε, ή της Ιωάννας, γιατί πολλά ευγενικές. Εντάξει, δεν το κάνουν όλοι κάθε μέρα, τούτο είναι. Εντάξει, δεν το κάνουν όλοι, αλλά τυχαίνει, ναι. Ναι, πολύ όμορφο. Έχει ανάγκη να έρθει σε επαφή με κόσμο. Εντάξει, το κάνουν και εγώ πιο συχνά. Ναι, Παντελή μου. Το κομμάτι που αφορά το ρόλο σου, για να πούμε έτσι λίγο στο κεφάλαιο που αφορά την κυπριακή επιχειρηματικότητα, που είναι πρόκληση γενικά για όλους μας, επειδή θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ ενδιαφέρον αγορά, με τα ωραία της και τις προκλήσεις της γενικά. Σαν CEO, βλέπεις το ρόλο σου να επεκτείνεται και άλλων πέραν των καθηκόντων σου, γενικά, για παράδειγμα, ας πούμε, η τάση του Κύπριου καταναλωτή να έρθει σε επαφή, ας πούμε, άμεσα με το CEO αν θέλει να γίνει η δουλειά του. Ή η εμπλοκή σου εσένα σε περιοχές που πρέπει να εμπλακείς διότι πρέπει να αντιμετωπίσεις κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με την καθημερινότητα. Γενικά, ο ρόλος σου σαν CEO βλέπεις να είναι... να είναι τροποποιημένος ή τέλος πάντων πιο ευελίχτος στην κυπριακή αγορά, αν προσπαθείς να είσαι αυστηρή με τον ρόλο σου για να διασφαλίσεις τους στόχους της επιχείρησής σου. Όχι, αυστηρή είμαι όσον πρέπει να είμαι, γιατί πρέπει να υλοποιηθούν και να επιτευχθούν κάποιοι στόχοι. Δεν θεωρώ, ούτε πιστεύω ότι ο CEO ή η CEO πρέπει να είναι σε επαφή καθημερινά με τον πελάτη. Εάν χρειάζεται το πράγμα, ήταν να προβληματιστώ πάρα πολλά. Γιατί σημαίνει ότι δεν έκανα καλά τη δουλειά μου. Ή κάποιοι άλλοι έκαναν καλά τη δουλειά τους. Όχι, εγώ δεν έκανα πρώτα καλά τη δουλειά μου, Παντελή. Γιατί θεωρώ ότι ένας καλός manager, γιατί ο CEO, by the end of the day, it's a high-level manager, σημαίνει δεν έκανα καλά τη δουλειά του για να χρειάζεται να είναι εκεί. Από τη στιγμή που υπάρχουν salespersons, seniors, managers, υπάρχουν τα άτομα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί και είναι εκεί για να βλέπουν και να μιλούν και να λύνουν τα προβλήματα του πελάτη. Εννοείται ότι ενημερώνουμε καθημερινά. Έχω τον τρόπο μου να ενημερώνουμε για όλα και για όλους. Και ξέρουν το δουν όλοι στην εταιρεία. Εν ανακατώνουμε όμως. Ούτε να επέμβω. Αρέσκει μου όμως, εσύ το κρύβω, μέσα στο γραφείο να κινούμε με τρόπο που πολλές φορές μπορεί να εξυπηρέτησα κόσμο και να μην έχει ιδέα ότι είμαι η CEO. Μπορεί να νομίζουν ότι είμαι η τηλεφωνήτρια, ας πούμε. Καταρχήν, δεν είμαι άτομο το οποίο έχω εμμονή με τίτλους και ρόλους. Δεν έχω έτσι θέμα. Είμαι άτομο το οποίο να πω στο γραφείο και να γίνει η δουλειά όσο πιο σωστά γίνεται. Πραγματικά δεν επηρεάζομαι από έτσι πράγματα, ούτε με ενδιαφέρει να σου πω την αλήθεια, Παντελή μου. Θεωρώ, όπως σου είπα στην αρχή, ότι
Καρχήν θεωρώ old school mentality το να θέλω να μιλήσω με το CEO για να γίνει δουλειά μου. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολλά παλιωμοδίτικο. Δεν μας εκφράζει. Και anyway, έχω μια εξαιρετική ομάδα στο γραφείο, τους οποίους πραγματικά εμπιστεύουμε απόλυτα. Είναι άρτια εκπαιδευμένοι, έχουν απίστευτα skills και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι θα ανταπεξέλθουν σε οτιδήποτε, είτε είμαι εκεί, είτε δεν είμαι εκεί. Πολλά σημαντικό το μπιβέτ και σίγουρα για να μπορεί να επιτευχθεί πρέπει να έχεις τη σωστή ομάδα. Εν τούτης, εντάξει, κάνω σου δεν σε ρωτήσεις, διότι θεωρώ ότι δουλεύκεται με πάρα πολλά καλό μοντέλο μέσα στις ματιές σου και προσπαθώ να βάλω να βρω τις φόρμουλες της επιτυχίας σας για να τις μοιραστούμε και με άλλους. Διότι κάνουμε το και συζήτηση πριν ξεκινήσει το podcast, θεωρώ ότι τούτη περιοχή που είσαστε και που είμαστε και εμείς actually της επιχείρησης 20-30 άτομα προσωπικό, 40 μάξιμου, είναι πολλά κρίσιμη περιοχή. Είναι περιοχή που είναι πολλές επιχειρήσεις του νησιού, θεωρώ. Είναι κρίσιμη και έχει τεράστια διαφορά που την επιχείρηση των 10 ατόμων. Και ακριβώς είναι οι φόρμουλες που πρέπει να βρεις το κλειδί της ισορροπίας, το ότι πλέον ναι, πρέπει να εμπιστευτείς διαδικασίες και κόσμο για να πηγαίνει η δουλειά σου. Εν είσαι στο personal approach, αλλά όντε στο high corporate approach, είσαι κάπου μέσα στη μέση και είναι πολλά λεπτές ισορροπίες. Η αποφάση του να είσαι, του να μην είσαι, το να το κάνεις εσύ, το να το κάνει κάποιος άλλος, είναι ακόμα debatable και σε μια γραμμή που προσπαθείς να βρεις τις ισορροπίες σου. Γι' αυτό που σε ρωτώ, διότι σημαντική φόρμουλα της επιτυχίας σου στην περιοχή. Έτσι θα το δούμε και λίγο από την πιο επιχειρηματική πλευρά, πέρα από την εικόνα σας και το culture που αναφέρες πριν, ποια θεωρείς κατά την προσωπική σου άποψη είναι τα συστατικά σήμερα, όπως είναι τα δεδομένα της κυπριακής αγοράς, για μια επιχείρηση να μπορέσει να δουλέψει σωστά, όπως τα έζησες. Θεωρώ ότι για μένα το μεγαλύτερο asset για μια επιχείρηση είναι ο κόσμος. Όταν έχεις τους σωστούς ανθρώπους στην ομάδα σου, μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Και εννοείται να τους έχεις μαζί και να νιώθουν και να δουλεύουν πραγματικά σαν ομάδα. Πάρα πολλά σημαντικό είναι το πράγμα. Να υπάρχει κοινός στόχος, το οποίο να δώσει την κατεύθυνση ο στόχος της ομάδας. Ποιοι είμαστε, πού πάμε, πώς πάμε, με τι pace κινούμαστε. Γιατί σίγουρα έτσι γίνεται η ευγενία, ας πούμε, να τρέχει με pace, ξέρω εγώ, 8 και ο Μάριος να τρέχει με pace 28. Πρέπει να υπάρχει ένας κοινός ρυθμός. Και φροντίζουμε όλοι, καμιά φορά, να τραβήσουμε λίγο κάποιον που ο οποίος μπορεί να είναι λίγο πιο αδύνατος, λίγο πιο αργός. Προσπαθούμε λίγο να συγκρατήσουμε ενθουσιασμό. Προσπαθούμε γενικά να εργαζόμαστε με στόχους, με πλάνων, εννοείται. Να είμαστε ευέλικτοι και πάντα να υπάρχει και action plan. Άρα για μένα το πιο σημαντικό είναι ο κόσμος. Αλλά ένας σωστά οργανωμένος κόσμος. Μετά ξεκινούμε ότι σίγουρα η τεχνολογία, τα εργαλεία τα οποία έχεις στην ομάδα σου, προσφέρεις στην ομάδα σου. Θεωρώ ότι πρέπει να περνούν και καλά. Έχετε διαδικασίες. Procedures, ναι. Τα procedures εννοείται ότι μέσα στην μέσα στη διαδικασία του να καθορίσουμε τους στόχους μας και τις κατευθύνσεις μας, για να τους πετύχουμε έχουν και κάποιες διαδικασίες. Δεν και κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και όπως το θέλει. Εννοείται ότι είμαστε ευέλικτοι. Εννοείται ότι δεχόμαστε εισηγήσεις. Εννοείται ότι άμα προκύψει κάτι που πρώτη φορά συμβαίνει, κάποιος πρέπει να πάρει πρωτοβουλία. Αλλά ναι, ότι υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν. Άλλωστε η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε και με ISO, οπότε είτε θέλουμε είτε θέλουμε, πρέπει να κρατούμε και κάποιες διαδικασίες.
Ειδικά στο κομμάτι του health and safety, Παντελή μου, γιατί έχουμε να κάνουμε και με τεχνικούς. Ναι, έχουμε να κάνουμε με κόσμο ο οποίος εργάζεται έξω, σε συνθήκες δύσκολες κάποιες φορές, σε ύψη, χρησιμοποιεί εργαλεία. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και μια σχετική πειθαρχία, εν το συζητώ. Σίγουρα, σημαντικά το όλο περιγράφεις και νομίζω στο τέλος της ημέρας είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων mm-hmm. που φέρνει το σωστό εργασιακό περιβάλλον. Εμπειρία μου, έχουμε αρκετούς συνεργάτες οι οποίοι είναι family business και συνήθως είναι παππούς, γιος, πατέρας, παιδιά στην επιχείρηση κλπ. Εσύ είσαι ο σύζυγος σου σε δύο director positions. Πώς είναι τούτη η εμπειρία? Πώς είναι τούτη η εμπειρία? Κάποιες φορές γίνεται κωμωδία, κάποιες φορές thriller, εξαρτάται. Ναι, το απόγευμα που σχολάνεται, δεν μου λέτε, οκ, πάμε να κάτσουμε να τα πούμε. Ενώ, είσαι όλη μέρα μαζί του. Κοίτα, η αλήθεια είναι τούτο είναι κάτι που μας ρωτούν πάρα πολλοί κόσμος. Έχω να σου πω ότι πραγματικά τυχαίνει μέρες που μπορεί να μην μιλήσουμε στο γραφείο με τον Μάριο. Μπορεί να μην βρεθούμε καν με τον Μάριο. Καταρχήν ασχολούμαστε με διαφορετικά πράγματα. Τούτο είναι κάτι που επιδιώξατε να υποθέσω. Ναι, είναι κάτι που επιδιώξαμε, ναι. Τραβήσαμε γραμμές. Ναι. Ο ένας εμπαινεί μες στο χωράφι του άλλου. Ούτε ανακατώνεται στα θέματα που ασχολείται ο ένας, επειδή είναι ο άντρας μου να έρθει να μου πει, να ανακατωθεί, ας πούμε, στη συζήτηση μου με τον Παντελή, για παράδειγμα. Όπως ούτε εγώ να επέμβω σε μια συζήτηση την οποία μπορεί να έχει ο Μάριος, ξέρω εγώ, με το Ξένιο, για παράδειγμα. Πάντα εννοείται ότι ζητάω ένα στη γνώμη του άλλου. Είμαστε που διαφορετικά backgrounds. Ο Μάριος είναι engineering, εγώ είμαι financial, business. Άρα, ναι, νομίζω δημιουργήθηκε μια ισορροπία και λόγω των γνώσεων, αλλά και χαρακτήρες μας. Δηλαδή, έχετε αποφάσεις που συζητήσετε και είπετε, για παράδειγμα, τέτοιες αποφάσεις παίρνουμε τις μαζί, τούτες παίρνετε ο καθένας μόνος του, ενώ κάνουμε τις συζητήσεις, ας πούμε, τα hiring θα αποφασίζουμε τα μαζί, ή ας πούμε όχι πάντα. Ας πούμε, τα hiring εξαρτάται για ποιο θέμα είναι. Yeah. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν εγώ ήθελα προσωπική βοηθό, εννοείται ότι ρώτησα τον Μάριο. Όταν ο Μάριος ήθελε, ας πούμε, επίγω να προσλάβει, ξέρω εγώ, τρεις τεχνικούς, τι να με ρωτήσει. Να πιάσει έγκριση για τον budget. Το budget το γνωρίζει, έτσι κι αλλιώς το γνωρίζουν όλοι οι managers. Ναι. Το budget για θέσεις ή για μισθούς ή οτιδήποτε. Αλλά αποφάσισε μόνος. Ναι, εννοείται ότι για μεγάλα projects, για επενδύσεις, για πολύ πολύ σημαντικές αποφάσεις, να το συζητήσουμε όχι μόνο εγώ και ο Μάριος, αλλά όλοι οι shareholders, γιατί πλέον δεν είμαι εγώ και ο Μάριος. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι μέτοχοι, υπάρχουν και άλλοι επενδυτές. Καλόν τούτο. Και τούτο νομίζω έφερε ακόμα πιο καλή ισορροπία στην επαγγελματική μας σχέση. Ευτυχώς μάθαμε να διαχωρίζουμε το επαγγελματικό από το προσωπικό. Εντάξει, έχουμε και δύο, μίαν έφηβο και έναν έφηβο στο εκτός εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο σου κρύβω ότι ευτυχώς που τους έχουμε για να μας θυμίζουν ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή. Οπότε, ναι. Το σοβαρό πλεονέκτημα που μου είχε μπει ένας άλλος φίλος μου, actually, τόσο είναι ο μόνος άλλος άνθρωπος που ξέρω ότι δουλεύει με σύζυγον του σε high level position, δηλαδή λέει, όταν σχολάσω το απόγευμα, χρειάζεται μετά να περάσω χρόνο με σύζυγον μου. Επειδή πέρασα το ενδύει στη δουλειά, να βγω έξω μετά με τους φίλους μου, να κάνω άλλα πράγματα δικά μου, και σοβαρό πλεονέκτημα. Κοίτα, να σου πω ότι είναι σοβαρό πλεονέκτημα. Όταν για παράδειγμα ξέρω ότι ο Μάριος μπορεί να μου πει έχω δουλειά ή πρέπει να δουλέψει ακόμα μια ώρα στο σπίτι ή εγώ ας πούμε πρέπει να τελειώσω κάτι, υπάρχει πλήρης κατανόηση γιατί ξέρουμε πάρα πολλά καλά τι έγινε σήμερα ή ξέρουμε πάρα πολλά καλά πόσο πιεστικός είναι τόσο στόχος ή πόσο σημαντικό είναι να κλείσει κάτι. Εντάξει,
το θα περάσει χρόνο ο ένας μακριά από τον άλλον, εκτός ενός σε προσωπικό επίπεδο, είναι κάτι το οποίο νομίζω έχει σχέση με το αν δουλεύεις ή όχι, με τον άντρα σου ή γυναίκα σου. Εννοείται ότι κι εγώ έχω ανάγκη να περάσω χρόνο μόνη μου με τις φίλες μου, ένα βράδυ ή να πάω παίξω τένις μου, ο Μάριος να πάω παίξει ποδόσφαιρο του. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με το αν εργάζεσαι ή όχι, με τον άλλο θέμα. Τι σχέση έχει με τον άντρα σου ή γυναίκα σου. Ναι, τούτα πολλά πιο complicated σε άλλα επίπεδα. Εν άλλη συζήτηση, Παντελή μου. Εγώ κρατώ στο επαγγελματικό. Φυσικά, εγώ τώρα μπορώ να πω σπίτι, πρέπει να εξηγήσω τη γυναίκα μου γιατί έχω άλλο 20 μέρες να απαντήσω. Και γιατί είμαι busy. Εσύ μπορεί να με χρειάζεται. Όχι, θα μου κάνει τη διαδικασία. Εντάξει, πάμε να δούμε και λίγο τα προϊόντα της Energy. Έτσι, γενικά το. Να δούμε και το κεφάλαιο του πλέον και το επιχειρηματικό και του καταναλωτή. Εντάξει, όλοι ακούμε, ξέρουμε για τα φωτοβολταϊκά, τα έξυπνα πλέον φωτοβολταϊκά και γενικά υπάρχει η τάση και η εξέλιξη του sustainable living πλέον ενώ σπρώχνει μας και η αγορά από μόνη της προς την κατεύθυνση. Εσύ που την εμπειρία σας πώς το βλέπετε, δηλαδή δώσ' μου λίγο έτσι την εικόνα του καταναλωτή και της αγοράς, ποια είναι τα προϊόντα που αυτή τη στιγμή που έχουν την παραπάνω ζήτηση και που γίνεται και το shift το δικό σας το επαγγελματικό. Κοίταξε Παντελή μου, καταρχήν εμείς ασχολούμαστε με το energy, αλλά είμαστε αυστηρά solar experts, δηλαδή ασχολούμαστε αποκλειστικά με την ηλιακή ενέργεια. Δεν ασχολούμαστε ούτε με αιωλική, ούτε με νερό. Υποστηρίζουμε βέβαια όλον το φάσμα το renewable, δηλαδή οτιδήποτε βλέπουμε και μας αρέσει και τα λοιπά, το εθαρρύνουμε. Απλά εμείς σαν εταιρεία δεν ασχολούμαστε με κάτι άλλο, μόνο με σόλα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια η αγορά από μόνη της μας οδήγησε στο να ασχολούμαστε κατά ένα μεγάλο ποσοστό με τα φωτοβολταϊκά. Μέσα από τα φωτοβολταϊκά συστήματα, είτε residential, είτε commercial, είτε large scale projects που μιλούμε για πάρκα, εννοείται ότι είναι η λύση και για πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή, ένας ο οποίος είναι να εγκαταστήσει ένα σωστό σύστημα φωτοβολταϊκού στο σπίτι του, μέσα από το σύστημα μπορεί να έχει να υποστηρίζει για τη θέρμασή του, να υποστηρίξει για τη φόρτιση του αυτοκινήτου του, να υποστηρίξει για τη λειτουργία της πισίνας του και γενικότερα μπορεί να δημιουργήσει ένα sustainable περιβάλλον γύρω από ένα σύστημα φωτοβολταϊκών. Συν και κάποιες άλλους παραμέτρους και κάποια άλλα συστήματα που σε συνδυασμό μπορεί να σου δώσουν ένα clean solution για το σπίτι σου, το γραφείο σου, το ξενοδοχείο σου, σε ένα χτίριο. Και είναι τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να ξέρει κάποιος ως προς την επιλογή του συστήματος φωτοβολταϊκών που να βάλει σπίτι του. Ποια είναι συνήθως τα κριτήρια επιλογή και τι πρέπει να προσέχει. Εντάξει, κοίταξε. Καταρχήν στην αγορά πλέον υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ασχολούνται με την πολύ συγκεκριμένη εγκατάσταση συστημάτων. Καλώς ή κακώς υπάρχουν πολλές ποιότητες, panels, inverters, ο τρόπος που είναι να εγκατασταθεί, ο τρόπος που είναι να σχεδιαστεί, ο τρόπος που ελέγχεται το σύστημα που τον ίδιο τον καταναλωτή. Εντάξει, εμείς σαν εταιρεία και λόγω εμπειρίας, αλλά και γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, αρέσκει μας πάρα πολλά να επενδύουμε στην ποιότητα των υπηρεσιών μας. Έχουμε κάποιες διαδικασίες μέσα από τις οποίες ενασχοληθούμε με το να δώσουμε μία προσφορά σε έναν πελάτη. Εν έχει δυο συγκεκριμένα πράγματα και ισχύει για όλους. Ο κάθε ένας έχει. Ναι, έσαιρα το σπίτι σου διαφορετικό, το δικό μου διαφορετικό, ο προσανατολισμός διαφορετικός, οι ανάγκες μας διαφορετικές. Εσύ μένεις στο σπίτι, εσύ η γυναίκα σου και ένα μωρό, εγώ μένω στο σπίτι, εγώ ο άντρας μου, δυο έφηβοι που όλη μέρα ας πούμε, λειτουργούν το σπίτι.
η κάθε περίπτωση χρήζει μιας διαφορετικής προσέγγισης. Ναι, άρα μόνο με τούτο που λες, άρα σημαντικό ακριβώς για τον λόγο να εμπιστευκόμαστε τον παροχέα ή τη λύση που μπορεί να αξιολογήσει όλες τις παράμετρες. Ναι, δηλαδή, ναι. Αν εγώ ζητήσω εννοώ προσφορές που διάφορες εταιρείες και με ρωτήσουν τα στοιχεία που είπες, σημαίνει ότι το πιο πιθανό είναι να πιέσω κάτι που είναι inaccurated. Είναι inaccurated και στο τέλος της ημέρας μπορεί να πληρώσει και κάτι παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε ή μπορεί και να μην πάρεις το maximum που θα μπορούσες να πάρεις. Πολλά πράγματα μαζί. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν κάποια standards, αλλά ο κάθε πελάτης έχει τις ιδιαιτερότητες του. Και τα κύρια κριτήρια, συνήθως διότι ακόμα εντάξει πλέον είναι απλά μαθηματικά, αλλά έχει ακόμα κόσμο που διερωτάται αν αξίζει την επένδυση το φωτοβολταϊκό. Κοίταξε, Παντελή. Τον εξεπεράσαμε το νομίζω σήμερα. Ναι, ειδικά έτσι όπως είναι οι τιμές τώρα του ηλεκτρισμού, νομίζω πολλά άλλοι εντζίνοι που... δηλαδή μόνο άτομα τα οποία είναι πολλά χαμηλή η κατανάλωση ρεύματος. Κάποιοι σκέφτονται και το κόστος συντήρησης. Δεν έχει κάποιον κόστος συντήρησης στο φωτοβολταϊκό. Αν το κάνεις σωστά. Εντάξει, ναι. Ναι. Είναι πολλά χαμηλό έως ελάχιστον το, έως μηδαμινό θα έλεγα, το κόστος συντήρησης. Το κομμάτι που αναφέρες πριν της φόρτισης του αυτοκινήτου θέλει διαφορετική υποδομή. Ρωτώ το επειδή εγώ έχω εμπειρία το συγκεκριμένο θέμα. Κοιτάξτε, Παντελή μου, τεχνικές πληροφορίες δεν θα σου δώσω, δεν είμαι κατάλληλη. σίγουρα είναι ξεχωριστό μηχάνημα το charging station. Εννοείται ότι πρέπει να δούμε αν το σύστημα που έχεις μπορεί να καλύψει και το charging station του αυτοκίνητου σου. Ίσως πρέπει να προσθέσουμε κάποια panels. Και τσάμε πάλι υπάρχουν πολλών ειδών charging stations. Τα λέω πολλών ειδών εννοώ ποιότητες. Ναι. Και να σταθούμε και λίγο στο επιχειρηματικό κομμάτι, διότι αρκετοί θεωρώ ότι από κοινό μας είναι άλλες αντίστοιχες επιχειρήσεις. Ειδικά εμείς, για παράδειγμα, που είμαστε ένα μικρό γραφείο σχετικά και στις τελευταίες διμηνίες είναι τετραψήφιος ο αριθμός του ρεύματος που πληρώνουμε. Νομίζω πλέον είναι σημαντικό ακόμα και επιχείρηση που δεν έχει παραγωγή, ενώ που έχει γραφειακό προσωπικό να κάνει consider την λύση. Εννοείται. Προσεγγίζεται διαφορετικά σαν ερχίτσερ το corporate κεφάλαιο, δηλαδή για τις λύσεις που προσφέρετε σε επιχειρήσεις. Έχουμε πάρα πολλές λύσεις, ναι. Έχουμε λύσεις οι οποίες πλέον αφορούν αποκλειστικά τους commercial, τους business πελάτες. Υπάρχουν και λύσεις του τύπου επενδύουμε εμείς για το σύστημα του χτιρίου. Χωρίς να χρειάζεται ο πελάτης να χρησιμοποιήσει, να δαπανίσει τέλος πάντων κεφάλαιο. Και το κάνουμε το γιατί θέλουμε πραγματικά σαν εταιρεία να συμβάλλουμε στους στόχους που έχει η Κύπρος ως προς τη στροφή του Green. Αλλά και γιατί πραγματικά καταλαβαίνουμε την ανάγκη και μιας εταιρείας να δώσει λύσεις σε τούτο το κομμάτι, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Έχει καταλήξει να είναι ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα πλέον. Ναι, ειδικά επιχειρήσεις που είναι στον χώρο του χορέκα, δηλαδή καφέ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, ακούμε νούμερα που είναι εξωπραγματικά, δηλαδή που μπορεί μια διμηνία να και το κόστος που να βάλει ένα σπίτι με τα φωτοβολταϊκά του τώρα. Άρα, απλά διερωτούμε... Είναι εύκολο για μια επιχείρηση να ακολουθήσει τον νόμο. Έχει μια διαφορετική διαδικασία που ίσως κάποιος να στραβά πίσω. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποια... Εντάξει, οι διαδικασίες είναι διαδικασίες. Ότι υπάρχουν κάποια κολλήματα στις διαδικασίες. Γραφειοκρατία και αχρίαστες αιτήσεις και χρόνος κτλ. Αλλά δυστυχώς τι να κάνουμε.
Έτσι είναι τα πράγματα. Θα μπούμε στη διαδικασία να πολεμήσουμε το σύστημα. Απλά προσπαθούμε εμείς σαν εταιρεία να είμαστε ευέλικτοι και να βοηθούμε όσο μπορούμε παραπάνω τον πελάτη μας, είτε residential είτε commercial. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να μην μπορεί να εγκατασταθεί ένα σύστημα, για παράδειγμα, σε μια καφετέρια, γιατί δεν υπάρχει χώρος να μπει το σύστημα. Βέβαια, πλέον υπάρχει το virtual, το οποίο μπορείς να εγκαταστήσεις ένα σύστημα κάπου εκτός και να χρησιμοποιείς την παραγωγή ενέργειας για να καλύψεις ανάγκες ενός συγκεκριμένου χτιρίου, το οποίο βρίσκεται, ξέρω εγώ, κάπου αλλού. Υπάρχουν λύσεις, δηλαδή. Υπάρχουν λύσεις, ναι. Υπάρχουν λύσεις. Κάποιες φορές είναι πιο απλές, κάποιες φορές είναι πιο περίπλοκες. Είσαι αισιόδοξη για το όραμα της χώρας μας για sustainable living και renewable energy την επόμενη δεκαετία? Παντελή μου, να είμαι ειλικρινής. Θεωρώ ότι υπάρχει πραγματικά πλάνο. Τούτο δεν σημαίνει ότι είμαι αισιόδοξη. Αντιθέτως... Εντάξει, έχω προεκλογική τώρα. Λέγονται αρκετά. Εντάξει. Εγώ είμαι υποψήφια, οπότε να εκφραστώ ελεύθερα και με ειλικρίνεια. Δυστυχώς, θεωρώ ότι υπάρχει πλάνο. Ουσιαστικό πλάνο τουλάχιστον. Σίγουρα γίνονται προσπάθειες, έναν τη λέγω. Όμως... για μας την Energy Intel είναι, το βλέπουμε σαν opportunity και προσπαθούμε πραγματικά σαν ιδιώτες να κάνουμε πράγματα. Σίγουρα δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε πράγματα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλο τον κόσμο, αλλά εστεκούμε. Θα σταθώ και να σκέφτουμε, μάνα μου και αν έχουμε πλάνο, μάνα μου και αν έχουμε σχέδια και μάνα μου πού να πάνε να σταθούμε. Εν είμαι έτσι άνθρωπος. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί είμαστε εμείς σαν ανθρώποι και σαν εταιρεία αισιόδοξοι. Και θεωρώ πάρα πολλά και πιστεύω τον το πράγμα να σου πω ότι αν πραγματικά ο ιδιωτικός τομέας έχει την αντοχή να κινηθεί και να κάνει πράγματα... θέλοντας και εμείς να σε ακολουθήσει και το κράτος και η δημόσια υπηρεσία. Και σαν Energy Intel δεν έχω κανέναν παράπονο. Έχουμε ένα άψογη συνεργασία με τις υπηρεσίες και με το Υπουργείο Ενέργειας και με πάρα πολλούς λειτουργούς που είναι πραγματικά υπάρχει κόσμος σε υπουργεία και υπηρεσίες οι οποίοι κάνουν απίστευτα αξιόλογη δουλειά. Και κρατούμε τούτο το πράγμα εμείς. Δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική, δεν έχουμε σχέση με πολιτικούς και πολιτική. Θέλουμε να είμαστε πραγματικοί, ειλικρινείς, με στόχους και να είμαστε παραγωγικοί. Ναι. Καλόν τούτο, υπάρχει αισιοδοξία σίγουρα και όντως και εγώ θεωρώ ότι που ιδιωτικά ενίσχυα της μπορεί να σπρώξει το πράγμα να εξελιχθεί πιο νωρίς. Που είναι εμπειρία σου όσον αφορά το human culture. Εντάξει, γενικά σαν χώρα καθυστερούμε λίγο να πάρουμε μπρος σε θέματα sustainability, renewable και, αλλά εγώ νιώθω ότι άλλαξε λίγο το κεφάλαιο τα τελευταία χρόνια και βελτιώνεται. Εσύ πώς το βλέπεις? Βλέπεις δηλαδή πέρα από τη λογική της εξοικονόμησης χρημάτων προφανώς, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει σιγά σιγά και μια ευαισθησία που εξελίσσεται? Ναι, ο κόσμος προβληματίζεται. Η αλήθεια προβληματίζεται και πέρα από το οικονομικό κομμάτι. Προβληματίζεται και για το ότι σίγουρα θέλει ένα πιο καθαρό περιβάλλον, μια πιο ήσυχη γειτονιά. Βλέπεις τον κόσμο να κάνει ανακύκλωση, προσέχει, ψάχνει. Θεωρώ ότι ναι. Θα έλεγα ότι είμαστε σε φοβερά επίπεδα. Απλά, ναι, με έναν κάμνι με... εκπλήσει με λίγο το γεγονός ότι ξέρεις, σήμερα, αν θέλεις πρακτικά, μπορεί να είσαι 100% sustainable. Ενώ βάλεις το σύστημα φωτοβολταϊκό σου, όλη η ενέργεια του σπιτιού σου είναι που το σύστημα, το αυτοκίνητο σου, αν είναι ηλεκτρικό, φορτίζεται, χρειάζεται να αγοράσεις βενζίνη. Πρακτικά είσαι ανεξάρτητος, sustainable. Εντάξει, να μην αγγίξουμε τα άλλα κεφάλαια που αφορούν
Μιλούμε για ενέργεια τώρα. Άρα, θέμα επιλογής. Άρα, εντάξει, και θέμα χρόνου βασικά. Παντελή, μου, ας πω κάτι όμως προς το παρόν. Κάποιες λύσεις, όπως για παράδειγμα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ναι, υπάρχει σαν επιλογή, ναι, αλλά εντάξει, εκτός ότι δεν υπάρχει απόθεμα, ενώ εν βρίσκεις αυτοκίνητα, ναι, είναι και πάρα πάρα πολλά ακριβή η αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου αυτήν τη στιγμή. Άρα σίγουρα δεν είναι επιλογή για όλον τον κόσμο. Ναι. Σίγουρα υπάρχουν λύσεις στο να γίνει κάποιος σε ένα μεγάλο ποσοστό sustainable και να είναι πιο green, πιο καθαρός, πιο ουσιαστικός. Και τούτα όλα έχουν να κάνουν και μόνο τα μηχανήματα και η τεχνολογία. Είναι και το πώς είσαι σαν άνθρωπος. Mm-hmm. Δηλαδή το πώς ζεις, το πώς μιλάς, το πώς, το τι τρώεις. Γενικότερα το sustainable είναι πάρα πολλά πράγματα πολλά μαζί. Ακόμα και η συζήτηση που ξεκινήσαμε, το ότι είσαι γυναίκα, είμαι άντρας. Δηλαδή, και τούτο το πράγμα είναι μέρος του sustainability. Πρέπει να σταματήσουμε να διαχωρίζουμε πράγματα. Είμαστε όλοι ανθρώποι, ζούμε σε τούτο το βραχούδι, το νησούδι που λέγεται Κύπρος. Εντάξει, πρέπει να περνούμε καλά, πρέπει να είμαστε ήρεμοι, υπάρχει λόγος να χωνούμαστε, να τσακωνούμαστε. Στο κάτω-κάτω, όλοι στον ίδιο τόπο ζούμε, και να το χωρίσουμε το χωράφι μας. Και τούτο είναι sustainable. Θέλεις ένα πολλά αισιόδοξο και πολλά positive, επεξεργασμένο thinking και mindset για να βρεις τα θετικά αυτού του νησού. Είμαι μαζί σου και σήμερα γνωρίζω σε χρόνια, είσαι μέσα στην αισιόδοξη πλευρά. Και πλέον θέμα αντίληψη και προσέγγιση. Είτε μπορεί να επιλέξει να βλέπει τα δεκάδε πράγματα που σε ενοχλούν και διαφωνεί, είτε να δει το κομμάτι το δικό σου που εσύ ο ίδιο μπορεί να αρκέψει να φροντίζει τα πράγματα που μπορεί, είτε sustainable, είτε για το περιβάλλον, είτε για τι επιλογέ σου, είτε θετικά είτε αρνητικά, και να εξελίσσει. Άρα είμαι μαζί σου και συμφωνώ. Εν τούτης, όλοι γνωρίζουμε ότι μεγάλο έργο και μεγάλη προσπάθεια για να γίνει το πράγμα. Είναι. Εντάξει. Νομίζω ότι φτάνει να το πιστέψεις και φτάνει να μάθεις να αγνοείς τα λάθος πράγματα και να επιλέγεις να είσαι έτσι αφοσιωμένος. Αν πραγματικά το πιστεύεις, Παντελή μου, δηλαδή, αν πραγματικά είναι το πράγμα που κάνεις, το κάνεις γιατί το πιστεύεις και γιατί σε εκφράζει, ναι, μπορείς να μπεις σε τούτον το mood, να είσαι έτσι αφοσιωμένος σε τούτον το thinking και τούτον το... Πρέπει να κάνεις narrow down το παιδί σου και να κάνεις focus στα πράγματα που they really matter. Εντάξει, Ευγενία μου, έτσι κλείσουμε σιγά σιγά. Πες μου λίγο για το όραμα σου, λίγο για τα... Θες να μοιραστείς μαζί μας τα σχέδια της Energy Intel, για να έχετε κάποια projects ενδιαφέρον. Πώς βλέπεις τα πράγματα έτσι ο μέλλον? Πάρα πολλά θετικά, πάρα πολλά αισιόδοξα. Η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι της εταιρείας μας είναι το innovation, είναι το research and development. Έχουμε κατά ένα μεγάλο ποσοστό ολοκληρώσει το μεγάλο μας project. Συνηθίζω να μιλώ. Αρέσκει να δουλεύω αθόρυβα, Παντελή μου, ξέρεις με. Θα σε πιέσω. Something new is coming. Έτσι. Something new is coming. χωρίς τυμπανισμούς και φασαρία. Και όμορφα και ωραία. Όπως λέμε, θα κινηθούμε slow στην πορεία μας. Ουσιαστικά, down to earth, γιατί και εκείνο το κομμάτι πλάθεται με στόχους και με μια έτσι συγκεκριμένη πορεία. Τις λεπτομέρειες να σας κρατήσω για πιο μετά. Εννοείται ότι οι web arts είναι οι πρώτοι που μαθαίνουν, αφού είναι οι πρώτοι. Να κάνω refresh το website τις επόμενες εβδομάδες, να δω πότε να βγει η ανακοίνωση. Ναι, οκ. Ναι, να ενημερώσω το Μάριο να με κάνει refresh το... Σημαντικό όμως, επειδή
το R&D, το innovation και το γεγονός ότι επενδύεται resources και χρόνο σε projects που έχουν να κάνουν μόνο με το day-to-day business σας, θεωρώ ότι είναι μεγάλο το contribution του κεφαλαίου. Ναι. Ειδικά ενώ στη χώρα μας έχουμε το ανάγκη του το πράγμα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα project το οποίο καταρχήν έχει international ταυτότητα. Και στόχος μας σίγουρα είναι να ταξιδέψει πολλά μακριά και σε όλον τον κόσμο να είναι δυνατόν. Αλλά είπαμε, θα περιμένουμε. Περιμένουμε την ανακοίνωση. Ναι, ναι. Βγενία μου, να σε ευχαριστήσω πάρα, πάρα πολύ. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ για όσα μοιραστήκες μαζί μας. Θα τα λέμε συχνά. Ευχαριστώ, Παντελή μου, για την πρόσκληση και την όμορφη κουβέντα. Να είσαι καλά.